Με την Black Friday να βρίσκεται πρώτων πυλών, τα βλέμματα των κριτικών είναι στραμμένα στις αγορές που θα πραγματοποιήσουν, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτωτικές τιμές, με αρκετούς εξ αυτών να κάνουν τα ψώνια τους και σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Από την πλευρά τους, οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας κρούν καμπανάκι, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών, ώστε να μην πιαστούν στα δίκτυα επιτίδιων στο χώρο του διαδικτύου. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα προτιμάτε εσείς? Ναι, πάντα. Ναι, αλλά έχω συγκεκριμένα brand και site με τα οποία αγοράζω, δεν αγοράζω ανεξέλεγκτα. Ψωνίζουμε από έμπιστα καταστήματα. Σίγουρα, αν πάρω από κάποιο κατάστημα, θα βεβαιωθώ ότι έχει πάρει κάποιο άλλο γνωστό μου κάτι τέτοιο. Να έχετε μια καλή κριτική. Ναι. Θα προτιμήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για τις αγορές σας? Σίγουρα, είναι πιο εύκολο στο ηλεκτρονικό, γιατί είναι, τα πράγματα υπάρχουν σε μεγαλύτερη ποσότητα από ότι να πάμε στο κατάστημα και να περιμένουμε να μας τα φέρουν, αν υπάρχουν. Θα πρέπει να πραγματοποιούμε καλή έρευνα αγοράς, να βεβαιωνόμαστε ότι το κατάστημα το οποίο επισκεφτόμαστε, το διαδικτυακό, έχει τα απαραίτητα βασικά στοιχεία η επιχείρηση, δηλαδή η επωνυμία, το γεμί, το αφημί, τη διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο. Να διαβάζουμε προσεκτικά σχετικές κριτικές για την συνολική εξυπηρέτηση. Επίσης, να προσέχουμε η διαδικτυακή, η σελίδα ίδια του καταστήματος να έχει το λουκετάκι, να είναι δηλαδή σε HTTPS. Με το διαδίκτυο να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, αλλάζοντας τα δεδομένα και στον κλάδο του εμπορίου, πολλοί είναι αυτοί που θα επιλέξουν να κάνουν τα ψώνια τους από το διαδίκτυο ως ένας πιο εύκολος τρόπος αγορών. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, οι Έλληνες φαίνεται να προτιμούν το ηλεκτρονικό από το φυσικό κατάστημα, γεγονός που δείχνει την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εννοείται ότι προσέχω, αλλά θεωρώ ότι τα επώνυμα μαγαζιά δεν κάνουν. Δεν θα έχει πρόβλημα με αυτά. Είναι πιο εμπιστοσύνη. Ναι, το προτιμώ από το να έχει κόσμο εδώ, ναι. Θέλει όμως και μια προσοχή, γιατί είναι και πολλές οι ηλεκτρονικές απάντες. Ναι, όντως. Σε μαγαζιά που γνωρίζω, που έχω ξαναπαραγγείλει. Δεν στέλνουμε χρήματα σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε, βασικό πράγμα. Και ένα άλλο σημαντικό είναι να αποθηκεύουμε πάντοτε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την αγορά. Φυσικά, να επιλέγουμε την δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή, δηλαδή ποτέ δεν δίνουμε πριν χρήματα ή αν δεν πάρουμε προϊόν στα χέρια μας. Σήμα κινδύνου και για τις πλασματικές προσφορές με τις οποίες επιτίδιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν το καταναλωτικό κοινό. Τις ασυνείδητα χαμηλές τιμές για ένα προϊόν, που σημαίνει ότι πριν την συγκεκριμένη ημέρα έχουμε εικόνα για το προϊόν για το οποίο ενδιαφερόμαστε, ξέρουμε την τιμή που είχε πριν τη συγκεκριμένη ημέρα, αντιλαμβάνεστε. Και φυσικά αυτή η τιμή σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυσανάλογη με την αξία του προϊόντος. Πάντως, ο εμπορικός κόσμος προετοιμάζεται με φόντο την Μαύρη Παρασκευή, που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μια συνήθεια και σε επίπεδο Κρήτης.